παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες ελληνικής καταγωγής ζουν σε κάθε χώρα της Ιφιλίου. Μια μικρή Ελλάδα που ταξιδεύει και διακρίνεται. Έλληνες πολίτες του κόσμου που διαπρέπουν και αφήνουν το στίγμα τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική εξέλιξη κάθε τόπου που τους φιλοξενεί. Έλληνες πολίτες που ζουν στον κόσμο ή επιστρέφουν στην πατρίδα. Με θέσεις, αξιώματα, δίκτυα και γνώσεις επηρεάζουν, δημιουργούν και προσφέρουν στην Ελλάδα. Έλληνες. Πολίτες του κόσμου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Τελείωσα το Κολέγιο Αθηνών. Μετά σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο ήταν η πρώην ΑΣΟΕ. Και μετά πήρα υποτροφία και έκανα το MBA μου στο Harvard Business School στην Αμερική. Αφού τελείωσα τις σπουδές μου εκεί, μετακόμισα στο Λονδίνο, όπου και ζω τώρα τα τελευταία 26 χρόνια. Δουλεύω στον χώρο των επενδύσεων τώρα περίπου 25 χρόνια. Και έχω την τύχη να είμαι επικεφαλής της BC Partners, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα private equity funds στον κόσμο. Έχουμε περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια υποδιαχείριση κεφάλαια και έχουμε επενδύσει σε πάνω από 115 εταιρείες ανά τον κόσμο με αξία περίπου 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα παιδικά μου χρόνια έχουν συνδεθεί πάρα πολύ με το σχολείο, φυσικά. Ανυπομονούσα, θυμάμαι, να τελειώσω το σχολείο για να πάω μετά να παίξω στο Ζάπιο, που ήταν πολύ κοντά εκεί που έμενα, με τους αγαπημένους μου φίλους, και να τους δω, όχι μέσω FaceTime και Instagram, γιατί δεν είχαμε τέτοια τότε, αλλά προσωπικά να τους αγκαλιάσω και να παίξουμε μαζί. Είμαι τυχερός γιατί έχω μία αδερφή, η οποία ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Πιστεύω πολύ στον αθλητισμό και στα σπορ. Καταρχήν προσπαθώ και ευτυχώς τα καταφέρνω κάθε Σάββατο να παίζω μπάσκετ στο Λονδίνο με αγαπημένους Έλληνες φίλους. Αλλά πιστεύω στα σπορ γιατί νομίζω έχουν πολλά χαρακτηριστικά της ζωής και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά και στη ζωή και στον επιχειρήν από τον αθλητισμό. Καταρχήν φτιάχνουν χαρακτήρα. Δεύτερον, πιστεύω ότι δείχνουν τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, ειδικά τα ομαδικά σπορ. Και τρίτον, θα έλεγα ότι δείχνουν και τη σημασία της σκληρής δουλειάς για να επιτύχει κάποιος ένα στόχο. Στα σπορ ειδικά, τη νίκη. Έχω μεγάλο σεβασμό, θα έλεγα, στους αθλητές. Καταρχήν γιατί είναι αυτοδημιούργητοι. Δεν έχει σημασία από πού έρχονται, ποια είναι η οικονομική τους κατάσταση, η οικογενειακή τους κατάσταση, το όνομά τους. Το μόνο που έχει σημασία είναι το ταλέντο τους, η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση, που είναι, για να είμαι ειλικρινής, χαρακτηριστικά όλων των επιτυχημένων ανθρώπων, ανεξαρτήτου κλάδους. Αδιαφυσβήτητα το αγαπημένο μου μέρος για διακοπές είναι η Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει ομορφιές σε κάθε γωνιά της. Προσωπικά, το αγαπημένο μου νησί είναι η Μύκονος, στην οποία έχω και σπίτι τα τελευταία 15 χρόνια. Και την αγαπάω περισσότερο για την ομορφιά της, για την ποικιλία της, θα σας έλεγα για το κοσμοπολίτικο προφίλ της, αλλά περισσότερο απ' όλα για μια ενέργεια που έχει σαν νησί, την οποία πιστεύω είναι σπάνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο.
Δάσκαλε, ο Νίκος είμαι. Έρχομαι προς την ΑΣΟΕ. Πιστεύω ότι οι σπουδές είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την επιτυχία. Μας δίνουν τα θεμέλια για την επιτυχία αν αξιοποιηθούν σωστά. Εμένα οι σπουδές μου και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Harvard Business School μου έδωσαν γνώσεις, ανδιαφεσβήτητα, αλλά θα σας έλεγα αυτό που μου έδωσαν περισσότερο ήταν έναν τρόπο σκέψης. Και νομίζω αυτός ο τρόπος σκέψης, ανεξαρτήτου του κλάδου, είναι αυτό που με έχει βοηθήσει περισσότερο στη ζωή μέχρι σήμερα. Δάσκαλε. Από και τιμή και χαρά που σας έχω. Εγώ δάσκαλε μου. Εγώ δάσκαλε μου. Πριν 30 χρόνια είχα εδώ πέρα. Πολύ αξιόλογη. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε το πρώτο αμφιθέατρο, έτσι. Πάμε με χαρά. Εκεί που σας πρώτο είχα, έτσι. Ναι. Χρόνια τώρα. Καταρχήν ο πρώτος και μεγαλύτερος μου δάσκαλος είναι και θα είναι ο πατέρας μου. Διότι μου έδειξε να καταλάβω ποιες είναι οι αξίες που πιστεύω σήμερα με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο. Οι αξίες της ειλικρίνειας, της μετριοφροσύνης, της ευγένειας, της καλοσύνης, της σκληρής δουλειάς, της επιμονής. Από το Πανεπιστήμιο έχω κρατήσει φυσικά δασκάλους. Ίσως ο πιο αγαπημένος μου δάσκαλος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν ο ακούραστος καθηγητής μου, ο Ιορδάνης Ολαδόπουλος, ο οποίος μου δώσε πρώτος να καταλάβω την σημασία και την αγάπη στην επιχειρηματικότητα, την οποία και ακολούθησα. Από το Harvard Business School είχα επίσης έναν πάρα πολύ αγαπημένο καθηγητή, τον Srikant Datar, ο οποίος μάλιστα πολύ πρόσφατα εκλέχθηκε και ο καινούριος Dean του Harvard Business School και είμαι και πάρα πολύ περήφανος γι' αυτόν. Νίκο, σας θυμάμαι εδώ φοιτητή πραγματικά με όνειρα, με στόχους. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η δύναμη που είχες να προχωρήσεις μπροστά. Πραγματικά. Αξέχαστα χρόνια. Να είστε καλά, δάσκαλε. Να είστε καλά. Εδώ πήρα τις πρώτες μου βάσεις. Εδώ ήταν οι βάσεις, οι γνώσεις, αλλά περισσότερο ο τρόπος σκέψης. Ο τρόπος σκέψης. Αυτό μου έδωσε αυτή η σχολή. Χαίρομαι να τα ακούω αυτά. Χαίρομαι να τα ακούω αυτά. Η αλήθεια είναι ότι την αγάπη μου για την επιχειρηματικότητα πρέπει να πω την οφείλω σε εσάς. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κολακεύει αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Έκανα μεγάλο αγώνα, πραγματικά. Μεγάλο αγώνα σε δύσκολα χρόνια. Είναι αλήθεια. Νίκο, πέστε μου, πώς στάσετε εδώ, πώς κάνετε αυτή την αξιόλογη πορεία. Καταρχήν, όπως θυμάστε, ξεκίνησα εδώ πριν 30 χρόνια. Και μετά πήγα στην Αμερική να κάνω το μεταπτυχιακό μου, στη Βοστόνη. Και μετά πήγα στο Λονδίνο για να εργαστώ. Στην αρχή, πιστεύοντας ότι θα είμαι για λίγα χρόνια, τελικά κατέληξα να μείνω εκεί πέρα για τα τελευταία 26 χρόνια, ξεκινώντας από το χώρο του consulting. Αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος των επενδύσεων. Και έτσι πήγα στον χώρο των επενδύσεων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πήγα λόγω του γεγονότος ότι είχα ένα όραμα, είχα στόχους. Χαίρομαι που πήρες πολλά πράγματα από την ΑΣΟΕ. Νίκο, πάμε πάνω να σου δείξω την αίθουσα τελετών που πήρατε το πτυχίο σας. Με μεγάλη χαρά. Πολύ ωραία. Πάμε. Πιστεύω ότι η επιτυχία είναι συνάρτηση της προετοιμασίας και της τύχης. Η επιτυχία χρειάζεται σκληρή δουλειά, ενσυναίσθηση, όραμα, φιλοδοξίες. Χρειάζεται όμως και μία ακλόνητη αφοσίωση για αυτό που θέλει κάποιος να κάνει. Νομίζω ότι η συνταγή μιας επιτυχίας είναι αδύνατο να μην περιέχει την αυτοπεποίθηση, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση για κάποιον να πετύχει το στόχο του. Εδώ ήταν η απονομή των πτυχίων σας. Και να σας δείξω τον κερδό Ερμή. Αυτό ήταν ο μέντορές μου. Και εσείς ήσασταν ο δικός μου, δάσκαλε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναείδα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Πάντα καλά.
Όσον αφορά τις επενδύσεις, προτιμούμε εταιρείες με ηγετική θέση σε κλάδους που έχουν ανάπτυξη και ανθεκτικότητα, όπως είναι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, της υγείας, της τεχνολογίας. Επίσης, εταιρείες οι οποίες έχουν εξαγωγικό προφίλ, όπως είναι οι φαρμακοβιομηχανίες ή τα τρόφιμα, αλλά και εταιρείες με συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να είναι πλεονέκτημα κόστους, τεχνογνωσίας, έρευνας, ανθρωπίνου δυναμικού. Στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει τα τελευταία 15 χρόνια πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5 εταιρείες, σε διάφορους κλάδους τηλεπικοινωνιών, media, υγείας, αλλά και στο hospitality. Βέβαια, ανεξαρτήτου κλάδου και εταιρείας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και η τύχη, αλλά και το timing, μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή και αρνητικά την επιτυχία μιας επένδυσης. Για παράδειγμα, αν κάποιος είχε επενδύσει σε μια εξαιρετική εταιρεία πριν την οικονομική κρίση του 2007-2008, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είχε μια επιτυχημένη επένδυση, διότι το μακροοικονομικό περιβάλλον θα είχε επηρεάσει πολύ αρνητικά την επιτυχία και την ανάπτυξη αυτής της εταιρείας. Ο κορονοϊός, όπως και η κλιματική αλλαγή, αθροίζονται σε αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και νομίζω ότι είναι καιρός η ανθρωπότητα να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη βιωσιμότητα του πλανήτη και φυσικά θα επηρεάσει και την ανάπτυξη του πλανήτη. Συγκεκριμένα, ο κορονοϊός άλλαξε και θα αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας μας. Και τον τρόπο, αλλά και τη συχνότητα των επαφών. Επίσης, θα επηρεάσει μερικούς κλάδους, όπως είναι ο κλάδος των μεταφορών ή ο κλάδος του real estate. Θα επηρεάσει όμως επίσης και τον χώρο και τον τρόπο εργασίας. Το βλέπουμε και τον τελευταίο χρόνο, πώς έχουν αναπτυχθεί πιο περισσότερα υβριδικά μοντέλα, τα οποία νομίζω ότι θα είναι μαζί μας για πολύ καιρό και ίσως, για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι ίσως να αυξήσουν και την αποδοτικότητα. Οπότε είναι ευκαιρία να πάρουμε αυτή την κρίση που πέρασε η ανθρωπότητα και να τη γυρίσουμε προς όφελός μας. Ο ρόλος του κράτους, κατά τη γνώμη μου, είναι να δημιουργεί το περιβάλλον και τις συνθήκες έτσι ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, η οποία είναι η κινητήρια δύναμη οποιασδήποτε χώρας. Αυτό χρειάζεται να δημιουργηθούν θεσμικές διαδικασίες που να βοηθούν και να ευνοούν την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό θα περιλαμβάνει σταθερούς φορολογικούς κανόνες, μια δικαιοσύνη η οποία θα βγάζει τις αποφάσεις στην ώρα της, πάταξη της γραφειοκρατίας, για την οποία έχουν γίνει ήδη άλματα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, αλλά και ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα. Περισσότερο από όλα θα σας έλεγα, το πιο σημαντικό είναι η ανάπτυξη. Η Ελλάδα θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις ή ακόμα περισσότερες ξένες επενδύσεις όσο μεγαλύτερη ανάπτυξη έχει. Και από αυτήν την άποψη έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι πρώτον είναι ευρωπαϊκή χώρα, δεύτερον, έχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και τρίτον, πέρασε από μία δεκαετία ύφεσης και έτσι πιστεύω ότι η ανάπτυξη αυτή θα έρθει και με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πιστεύω ότι η πιο σημαντική απόφαση που παίρνουμε καθημερινά είναι πού και με ποιον καταναλώνουμε το χρόνο και την ενέργειά μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε προτεραιότητες και πρέπει να έχουμε επίσης και καλή διαχείριση του χρόνου. Πιστεύω πάρα πολύ στην ισορροπία. Και η ισορροπία σημαίνει ότι δεν ξοδεύουμε όλο το χρόνο, όλη μας τη ζωή, στη δουλειά. Πρέπει να κάνουμε και πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν και ιδανικά και πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να δίνουμε πίσω. Για μένα, αυτά είναι τα πράγματα που είναι κοντά στην καρδιά μου, που είναι η εκπαίδευση, είναι οι νέοι άνθρωποι και είναι φυσικά η Ελλάδα.
Γι' αυτό και είμαι μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Harvard Business School και του American School in London, όπως επίσης και του Impetus, που είναι μία από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Αγγλία για νέους ανθρώπους και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, αλλά και φυσικά του Hellenic Initiative, που είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία των Ελλήνων της Διασποράς για να βοηθήσουν την Ελλάδα, την πατρίδα μας. Προσωπικά, η ευχαρίστηση που παίρνω από το να δίνω πίσω είναι, θα σας έλεγα, πολύ μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που παίρνω από οποιαδήποτε μέρα στη δουλειά μου. Ζω στο Λονδίνο γιατί το απαιτεί η δουλειά μου. Αλλά προσπαθώ να προσφέρω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, καταρχήν μέσω των επενδύσεών μου, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τον Έλληνα, αλλά και με τη συμμετοχή μου στο Advisory Board του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Hellenic Initiative, αλλά θα σας έλεγα και με μία σειρά ομιλιών στους νέους, για να τους εμφυσίσω περισσότερο την αγάπη για την επιχειρηματικότητα. Η θέση μου ως επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως μου δίνει πρόσβαση στα διεθνή φόρα. Η γνωριμία όμως με όλους αυτούς τους ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για πολιτικούς, είναι αποτέλεσμα, πιστεύω, χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όπως η ικανότητα επικοινωνίας και η ενσυναίσθηση. Έλληνας ή πολίτης του κόσμου, η μία ταυτότητα δεν αναιρεί την άλλη. Και αυτό γιατί αν ως Έλληνας είσαι και ταυτόχρονα πολίτης του κόσμου, τότε έχεις διπλή χαρά και προνόμιο. Αφενός διότι έχεις πάντα μία πανέμορφη πατρίδα να σε περιμένει, και αφετέρου διότι οι σύγχρονοι πολίτες του κόσμου εμπνέονται από την ιστορία, τις παραδόσεις, αλλά και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Παρόλο που ζω περίπου 30 χρόνια στο εξωτερικό, η καρδιά μου χτυπάει και θα χτυπάει στην Ελλάδα. Γιατί είναι η πατρίδα μου και γιατί η Ελλάδα για μένα σημαίνει αγάπη, νοσταλγία, υπερηφάνεια και ανθρωπιά. Η φιλανθρωπία έχει μεγάλη σημασία για μένα.
Γιατί πιστεύω ότι το δώρο που μας δίνει ο Θεός, ό,τι και είναι και αυτό, μπορεί να είναι ταλέντο, χρήμα, εξυπνάδα, πρέπει να το δίνουμε πίσω και να είμαστε καταλήτης για το καλό. Και η φιλανθρωπία για μένα ξεπερνάει την οικονομική βοήθεια. Έχει να κάνει με προσφορά εμπειρίας, συμβουλών, χρόνου περισσότερο απ' όλα, αλλά και αγάπης. Ως απόφοιτος ελληνικού πανεπιστημίου και αυτοδημιούργητος, αυτό που θα συμβούλευα τους νέους αποφοιτητούς πανεπιστημίων είναι καταρχήν ό,τι κάνω να το κάνω με πάθος και ενέργεια, με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Να πιστεύουν στον εαυτό τους, αλλά και να έχουν όνειρα αλλά και στόχους. Γιατί όνειρα χωρίς στόχους είναι απλά όνειρα και μπορεί να οδηγήσουν σε απογοήτευση. Ένα επίσης πολύ σημαντικό συστατικό επιτυχίας, πιστεύω, είναι ο χαρακτήρας. Θυμάμαι από μικρός έγραφα σε ένα χαρτί τις αξίες που θαύμαζα σε ανθρώπους. Αλλά θα ήθελα επίσης να πω ότι η επιτυχία δεν είναι απαραίτητα και ευτυχία. Και ότι η σχέση που έχουμε με την οικογένεια και τους καλούς μας φίλους ίσως να αποδειχθεί η πιο σημαντική πηγή ευτυχίας στη ζωή.